fame. Αν τι νόμιζες, ότι πίνουμε βυσσινάδες όπως τις πίρδες. Μυρίζει λεμονόδασο. Ζήτω το λεμονόδασο. Αύριο όλοι στο λεμονόδασο. Σας προσκαλώ. Πότε, δεν άκουσα τίποτα. Πρωί, πρωί. Μου το πει Βίργο. Λοιπόν, σας προσκαλώ στο λεμονόδασο όλους. Ζήτω το λεμονόδασο. Ζήτω. Σας πήρε ο ύπνος. Καλημέρα. Τι ώρα είναι? Είναι αργά. Ελάτε, κάντε γρήγορα. Η βάρκα περιμένει για το λεμονόδασο. Καλά, πηγαίνετε και έρχομαι. Μην αργήσετε. Περιμένουμε στην παραλία. Τώρα θυμούμαι. Τώρα θυμούμαι. Σιγά σιγά μου έρχονται στο νου οι λεπτομέρειες της χθεσινής βραδιάς. Νιώθω μια στενοχώρια που δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Κάτι σαν μια δυσάρεστη γεύση, κολλημένη στον ουρανίσκο και στη σκέψη. Πλένω τα δόντια μου, μα η δυσάρεστη γεύση απομένει πάντα κολλημένη κάπου εκεί, με στην ψυχή μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς συνέβη και με την Πόπη. Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά δεν μπόρεσα να ξυπνήσω. Δεν πειράζει. Ο ύπνος είναι απαραίτητος στους νέους. Όταν αλλάζει κλίμα, κανείς ή δεν μπορεί να κοιμηθεί ή δεν μπορεί να ξυπνήσει. Καθυστερήσαμε και λίγο χθες το βράδυ. Φεύγοντας, σταματήσαμε στον Άσπρο Γάτο. Περιμένουν κανένα άλλον? Όχι. Είστε ο μόνος τεμπέλης. Θυμάσαι την πρώτη φορά που πήγαμε στο λεμονοδάσο? Και βέβαια θυμάμαι. Φορούσε ένα καινούριο φόρεμα και κάθε φορά που πιτσίλαγαν τα κουπιά τρόμαζε μη τυχόν και το λεκιάσει. Πήρατε το μαγιό σα? Το ξέχασα. Ξύπνησα αργά και από την πιασή μου. Θυμάσαι κάποτε, Γιώργο, που γυρίζαμε με μια σούστα και με κρατούσε για να μην πέσει? Να το θηρίο. Δεν μοιάζει με τη σφίγγα? Ευτυχώς που είναι απολυθωμένο, ήταν θα μπορούσε να μας κλείσει το πέρασμα. Έχετε κάνει μπάνια? Όχι ακόμα. Η Βίργο έκανε το πρώτο προχθές, της αναλήψεως. Έχετε μάθει, βλέπω όλα μας τα έθιμα. Αν υπολογίσουμε την ηλικία μου, τον περισσότερο καιρό τον πέρασα εδώ, παρά στο Βέλγιο.
Δεν νοσταλγείτε τα δικά σας έθιμα εκεί? Όταν είμαι στο Βέλγιο μου αρέσει. Αλλά εδώ δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ξεχνιέμαι. Παρόλο ότι έχω σύνδεσμο με την οικογένειά μου. Και συναισθηματικό, αλλά και οικονομικό. Δουλειές, περιουσία. Πηγαίνετε συχνά? Δεν χρειάζεται. Ο μεγάλος μου αδερφός έχει αναλάβει τώρα το υφαντουργείο του πατέρα μας. Όλα τα παιδιά έχουμε μερίδιο. Με συγχωρείτε, τόση ώρα σας μιλώ για πράγματα που δεν σας ενδιαφέρουν. Ένας αρχιτέκτονας είναι ένας καλλιτέχνης, έτσι δεν είναι? Και εσείς ιδιαίτερα είσαστε ένας... πώς να το πω... φεγγαροπαρμένος. Ναι, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να είμαι και άνθρωπος πρακτικός. Ξέρω πάντα τι θέλω, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Τι περίεργο. Μου θυμίζετε τον μικρό μου αδερφό. Είναι και εκείνος, ξέρετε, έτσι φεγγαροπαρμένος. Βίργο, ο κύριος Παύλος δεν σου θυμίζει τον θείο Αλμπέρ? Να το λιμανάκι. Σε λίγο φτάνουμε. Είστε τώρα ή όταν γυρίσουμε? Εσείς το κολυμπήσατε? Δεν έχω το μαλλιό μου. Έχω το ούτε κι εγώ. Θα ανέβουμε μέχρι την κορφή, ε? Πώς σας φαίνεται, αντέχετε? Γιατί μοιάζετε λιγάκι κουρασμένος. Καθόλου. Αισθάνομαι θαυμάσια. Πώς αφήνει τόσο ησυχασμένες τις αισθήσεις μου η θύμηση της Πόπης. Όσο προχωράμε είναι και πιο ωραία, θα δείτε. Κι όμως χθες τη νύχτα ήταν στο χέρι μου να γίνω ο θυσιαστής αυτής της μισοπάρθενης. Να σάλπιζα την νίκη. Και έτσι να απαλλαχτώ από τον εφιάλτη. Όμως δεν είναι αυτό η νίκη. Ένα κορμί που να μην κλείνει την περήφανη παρθενική ψυχή. Σαν να τρυπούσα τον αέρα. Φτάσαμε. Σας αρέσει? Δεν το φανταζόμουν έτσι. Καθίστε. Θέλω να σας κάνω μια εξομολόγηση. Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου. Να γονατίσω και να κλάψω σαν παιδί. Να της μιλήσω για τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες που με βασανίζουν. Για τη διψασμένη μου φτωχή ψυχή. Την αδιανή ζωή μου. Λοιπόν. Το δάσος σας το φανταζόμουν πυκνό. Άγριο. Επικίνδυνο. Σήμερα μου φαίνεται σαν παιχνιδάκι. Μην το εμπιστεύεστε. Πριν από ένα μήνα, όταν ήταν ανθισμένος, ελισσόταν κανείς από τη μυρωδιά. Ο κύκλος έκλεισε.
Τι νόημα έχουν τα λόγια της. Thank you.